Είμαι ο Mark Cross από τους Firewind και βλέπετε τον Νίκο και τον Γιώργο Ελεύθερα στην εκπομπή Φίλοι για Πάντα. Φίλοι και φίλες, γεια σας. Βρισκόμαστε εδώ με τον Mark Cross στο σπίτι του. Ο Mark Cross, ο οποίος είναι ένας διεθνούς φήμης drummer. Με τους Firewind το τελευταίο καιρό συνεργάζεται. Και όχι μόνο, θα τον δούμε σε πολλά projects. Ας μην μιλάω όμως εγώ, ας μας πει λίγα για τις συνεργασίες του. Ας ξεκινήσουμε με τους Firewind, Mark, όπου γνωρίζουμε ότι έχετε πολύ μεγάλη επιτυχία στο εξωτερικό και στην Ελλάδα βέβαια. Κάτι που είναι και δύσκολο να γίνει. Από τα λίγα συγκροτήματα που καταφέρουν και περνάνε τα σύνορά μας. Πες μας λίγο για αυτή τη συνεργασία. Γεια σου Νίκο, καταρχήν. Καιρό έχω να σε δω. Λοιπόν, ναι, με τους Firewind είμαι εδώ τώρα και 3,5 χρόνια σχεδόν. Κάναμε 2 καλά albums, studio albums, ένα live DVD και μερικά singles που κυκλοφόρησαν εδώ στην Ελλάδα. Όντως, κάναμε πάρα πολλές συναυλίες τα τελευταία 2-3 χρόνια. Έχουμε περάσει όλο τον κόσμο. Έχουμε περάσει από Ιαπωνία, από Αμερική, από όλη την Ευρώπη και καταλήγοντας στην Ελλάδα, τελειώνοντας μερικά μεγάλα live όπως και τώρα το Γενάρη που παίξαμε στον Καγκάριν και αυτά. Γενικά πάει πάρα πολύ καλά και είμαστε όλοι ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα. Πάρα πολύ ωραία. Γνωρίζουμε ότι έχεις συνεργαστεί στο παρελθόν και με Έλληνες καλλιτέχνες και με ξένους πάλι στο εξωτερικό. Θες να μας πεις λίγα πράγματα γι' αυτό, για παλιότερες συνεργασίες σου? Θα σου πω, εντάξει, όπως περνάνε τα χρόνια πλέον έχει περάσει σχεδόν μια 20 ετία που ξεκίνησα στην Ελλάδα. Όταν ήμουν μικρός ακόμα είχα συνεργαστεί με τον Βασίλη τον Παπακωνσταντίνο, 2 χρόνια έμονα με την Αναβίση και τον Νίκο Καρβέλα, καταλήγοντας μετά με τον Μιχάλη Ράκεντζη σε μια συνεργασία με τον Ian Gillan και μετά σιγά σιγά είχα αποχωρήσει από την Ελλάδα και έφυγα προς Αμερική, προς την Ευρώπη, έκατσα πολλά χρόνια στη Γερμανία από όπου είμαι, ο πατέρας μου είναι Άγγλος, η μητέρα μου Γερμανίδα, αλλά και πάλι βρέθηκα στην Ελλάδα γιατί μ' αρέσει, έχω το σπίτι μου εδώ και τις δουλειές μου τις κάνω έξω πλέον, ας πούμε. Πολύ ενδιαφέρον, πολύ ωραία. Μας πεις λίγα πράγματα έτσι πολύ επιγραμματικά, πώς σου φάνηκε η συνεργασία με τον Γκίλαν, μιας και είναι ένας από τους πολύ μεγάλους της ροκ σκηνής? Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό, το θυμάμαι δηλαδή και τώρα μετά από τόσα χρόνια που ήταν το 1993. Ξαφνιάστηκα βέβαια που ο Μιχάλης έκανε συνεργασία με τον Γκίλαν, ήταν λίγο ασυνήθιστο τότε και για μένα ήταν κάτι πολύ σπουδαίο γιατί με τους The Purple μεγάλωσα και ήταν ακόμα και τώρα ένα από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα και από τις μεγαλύτερες μου επιρροές θα έλεγα πάνω στο drums και στη rock μουσική. Ήταν κάτι αξέχαστο. Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη συνεργασία. Έχουμε ακόμα κάποια μικρή επαφή με τον Ιαν, ας πούμε, βρίσκεσαι σε φεστιβάλ έξω ή πέφτει κανένα email, τι κάνεις και αυτά. Ήταν ευχάριστη εμπειρία, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Θες να πούμε ορισμένα ονόματα από συγκροτήματα γνωστά άλλα στη Γερμανία ή στην Αγγλία ή Αμερική που έχεις παίξει? Θες να αναφέρεις κάποια ονόματα από αυτά? Μπορώ να σου αναφέρω. Έχω παίξει με τους Metallium το 2000 και το 2001 που θα κάνει ένα studio album και ένα DVD και live CD, το οποίο ήταν κατάγεται από το Αμβούργο το συγκρότημα. Μετά συνεργάστηκα με τους Helloween στο Rabbit on Camisi από 2001 μέχρι 2003. Ακολούθησε και ένα studio album. Μετά ήμουνα με τους Kingdom Come για ένα album, το 2, το οποίο ήταν το 2000 ήταν αυτό. Kingdom Come ήταν ένα συγκρότημα που ξεκίνησε στην Αμερική και εξακολούθησε να υπάρχει στην Ευρώπη και πολλά άλλα, πάρα πολλά. Ακούμε πολύ τρανταχτά ονόματα εδώ, νομίζω ότι ο κόσμος που δεν γνωρίζει αρκετά για σένα, αλλά δεν τα γνωρίζει όλα αυτά, νομίζω θα έχει μείνει με το στόμα ανοιχτό με όλα αυτά τα ονόματα που ακούμε. Να δούμε τα καινούργια single και το album και το DVD που βγάλατε. Να μας τα δείξεις, Mark. Αυτό είναι το Mercenary Man. Αυτό είναι το album, το The Premonition. Και αυτό είναι το καινούργιο, το DVD που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο. Βλέπω ωραία συσκευασία. Για άνοιξε το λίγο να το δούμε το DVD-άκι. Είναι το Limited Digipack αυτό, που έχει τα δύο live CD μέσα που είναι audio και έχει το live το DVD. Υπάρχει το άλλο edition που είναι σκέτο DVD και υπάρχει ένα live CD που έχει τη διπλή συσκευασία. Και στο Limited Digipack Edition, όπως είναι αυτό. Να μιλήσουμε λίγο για αυτό το μεγάλο συγκρότημα που αυτή τη στιγμή συνεργάζεται στο Firewind, που εμείς τουλάχιστον και από την εκπομπή μας το παρατηρούμε, αλλά και ο κόσμος έξω από τις γνωριμίες που έχουμε, τις μουσικές και εμείς, όλοι μας λένε Firewind. Πώς αισθάνεσαι που καταφέρετε και έχετε ένα τόσο καλό συγκρότημα και μπορείτε και βάζετε μια τόσο καλή μουσική? Πώς το βλέπεις αυτό εσύ? Πολύ καλό. Σίγουρα πολύ καλό. Στις συναυλίες δηλαδή εισπράτεται από τον κόσμο την ευχαρίστησή του και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, πώς το βλέπεις? Ναι, όντως. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ευχάριστο που μεγάλωσε έτσι τόσο πολύ. Αλλά να σου πω την αλήθεια, ήταν ένα... Εγώ θυμάμαι όταν ο Gus με πλησίασε, ας πούμε, πριν 4 χρόνια. Είχαμε γνωριστεί πριν πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη, όταν ήμουν πάνω για ποτό και είχαμε βγει και γίναμε φίλοι. Το ωραίο είναι ότι βρεθήκαμε και υπήρχε όχι concept ακριβώς, αλλά ήταν μια φάση που συζητάγαμε και λέγαμε, ωραία, τι θα κάνουμε, θέλει ένα σταμπιλάρι, να γίνονται οι Firewind πιο δεμένοι, να γίνεται ένα steady line-up. Ήταν και η εποχή δικιά μου που ψαχνόμουν γενικώς να κάνω κάτι καινούριο. Είχα φύγει από τους Helloween και είχα δοκιμάσει διάφορα άλλα πράγματα με άλλα συγκροτήματα. Και δεν ξέρω, στην αρχή δεν ήμουν πολύ σίγουρος, μετά κατέληξα και λέω, okay, είναι σίγουρο, το κάνουμε, το δοκιμάσαμε. Και μετά το Allegiance και το Premonition έδειξε, ας πούμε, το πόσο έδεσε όλο αυτό το πράγμα και η ανταπόκριση του κοινού είναι ακριβώς αυτή που λες εσύ αυτή τη στιγμή. Και είναι ένα steady line-up, ένα δυνατό συγκρότημα πλέον και με μουσικές δυνατότητες πολύ καλές και νομίζω ότι και παιχτικά φαίνεται αυτό στις σκηνές και στις συναυλίες που κάνουμε, ότι είμαστε δεμένοι, χαιρόμαστε για αυτό που κάνουμε, μας αρέσει η μουσική και παίζουμε. Απλά παίζουμε. take a look at your boy, face a man without a soul, he's standing in the doorway. I'll be gone before the night is over. I have to go, I have to run to the border. Lost my way, I run in desperation. Lost the words, I lost communication. Keep the faith, it's alright. Your boy's a mercenary man, a soldier made of steel. Our shotgun rings, the wind is calling my name. Fields of gold beneath the blood red sky. Lost my way, I run in desperation. Lost the words, lost communication. Ήθελα να σε ρωτήσω πώς βλέπεις την ελληνική heavy σκηνή, rock σκηνή, όπως θες πες την, όλη αυτή τη σκηνή, τη rock βασικά, εσύ που είσαι μέσα σε αυτή και τη δουλεύετε καθημερινά. Δεν είμαι πια τόσο πολύ στην ελληνική rock σκηνή, να σου πω την αλήθεια. Ξέρω ότι πλέον κυκλοφορούν πάρα πολλά συγκροτήματα και έχουν κάνει και τις δοκιμές τους και το βήμα προς τα έξω με ξένες δισκογραφικές εταιρείες, ας πούμε, και έχουν ανοιχτεί και έχουν κάνει καριέρα στο εξωτερικό, όπως και εδώ και αρκετά χρόνια θα έλεγα.